Των φαράσων των γόνων και του άθωνος κλαίσμα και των απαιών οσοσίων μιμητήν και ισότιμων παΐσιων τιμήσομεν πιστή το σκεύος χαρισμάτων το μεστόν ως φυλάσσοντα εκ πάντων των λυπηρών τους πίστη ανακράζοντας. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο λόγο της σύγχρονης αγιότητας για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τη σύγχρονη γεωπολιτική. Διαφορετικά, εάν περιμένουμε τους γεωπολιτικούς αναλυτές των εφημερίδων, των γραφείων του κάθε υπουργού και του κάθε προέδρου, που έχουν όλοι αυτοί και πρέπει να έχουν σύγχρονους γεωπολιτικούς, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη σύγχρονη αγιότητα, πώς είδαν τη σύγχρονη ιστορία, νομίζω θα πέσουμε έξω. Τουλάχιστον αυτοί οι αγίοι της σύγχρονης Ελλάδος έχουν πει περίπου τα εξής. Θα ξεκινήσει ένας μεγάλος πόλεμος από τη Συρία. Εξεκίνησε. Οι Ρώσοι θα κατεβούν στη Συρία και σε όλη την Ανατολή και θα σπιτοκάτσουν, όπως μου είπε ένας. Και είναι εκεί τώρα. Είπαν ότι θα ξεκινήσει ένας πόλεμος από τη Συρία, ο οποίος θα φουσκώσει. Θα φουσκώσει. Θα αγκαλιάσει και το Ιράκ και τον Εφράτη ποταμό και ένα μέρος της Τουρκίας και θα τελειώσει, λέει αυτός, ο πόλεμος, θα γίνει μια μικρή παύση, θα γίνει έναν επεισόδιο στο Αιγαίο που ήδη έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πάλι, θα καταλάβετε, λέει, ότι επλησίασε η ώρα να κάνουν το επεισόδιο στο Αιγαίο όταν θα αρχίσουν να μιλούν οι Τούρκοι για τα 6 μίλια να γίνουν 12 της Αιγαλίτιδας ζώνης. Τότε μιλούσε και λίγο συμβολικά. Το πρόβλημα θα είναι για το νερό. Και δεν καταλαβαίναμε ότι εννοούσε την Αιγαλίτιδας ζώνη και νομίζαμε το νερό που πίνουμε. Το, του αγρού του το. Ναι. Και βεβαίως έλεγε ότι αμέσως μετά το δεύτερο γήπεδο του μεγάλου, μεγάλου, μεγάλου πολέμου θα είναι, λέει, τα στενά του Βοσπόρου. Και τότε, λέει, θα μαζευτούν όλες οι δυνάμεις οι οποίες ενδιαφέρονται και θα είναι πάρα πολλές χώρες και θα γίνει εκεί μια πολύ μεγάλη αλλά σύντομη μάχη όπου η Κωνσταντινούπολη, η μεν Τουρκία θα διαλυθεί και η Κωνσταντινούπολη, λέει, θα κρατηθεί από τους Ρώσους για 5-6 μήνες. Και στη συνέχεια θα συμφωνήσουν με τις άλλες δυνάμεις να δοθεί στους Έλληνες. Οι Έλληνες, λέει, δεν θα λάβουν μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί, λέει, θα είναι πεινασμένοι. Βλέπετε, δηλαδή, η πρόνοια του Θεού ποια είναι. Να υπάρχει ο μεγάλος ο πόλεμος και είναι προτιμότερο για μας να πεινούμε παρά να πάμε σε αυτόν τον πόλεμο. Όποιος πάει, λέει, σε αυτόν τον πόλεμο θα καταστραφεί. Όταν ερώτησα ένα σύγχρονο άγιον άνθρωπο και η Κύπρος όταν θα γίνουν τα επεισόδια του Αιγαίου και μου είπε και πού θα γίνουν, αλλά δεν θα πω πού θα γίνουν. Μου είπε, παιδί μου, μου λέει, περασιά είναι η Κύπρος. Θα περάσουν και από εσάς οι Τούρκοι, αλλά από τη θάλασσά σας. Όχι τίποτε άλλο, μου λέει. Εσείς τον κανόνα σας τον εκάμετε από το 1974. Δηλαδή, αυτή όλη η αγωνία που έχουμε σαν πρόσφυγες, πότε θα λυθεί το Κυπριακό, πότε θα πάμε στα σπίτια μας, στα χωριά μας, πόσοι επέθαναν από τότε μέχρι σήμερα χωρίς να δουν την ελευθερία της Κύπρου. Όλα αυτά ο Θεός δεν τα βλέπει. Όλα αυτά ο Θεός θα τα κάνει προστασία για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς Κυπρίους. Και μια ευθύνη που μας εφόρτωσαν αυτοί οι Άγιοι και μου το είπαν ξεκάθαρα και με έναν και άλλον ανθρώπο εκκλησιαστικό
είναι να έχουμε έγνοια τους καλοπροαίρετους Τούρκους να τους βαφτίσουμε. Διότι μας είπαν το 1/3 από αυτούς θα ζητήσουν να βαφτιστούν. Το 1/3 των Τούρκων είναι 20 εκατομμύρια. Και παραπάνω. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά.